Ο δεκόρονος στο μάτς λοιπόν, δυνατά εκτελεσμένο. Μια κεφαλιά που λίγο έδειξε να ευνηδιάσει τον Μιχαήλ. Φαινόταν ότι δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Παρά λίγο αυτογκόλ από τον Ικλέσιας. Ο Ρέτζης κάνει την σέντρα, η κεφαλιά, πολύ σπουδαία επέμβαση από τον Ματζάρη στην κεφαλιά του Χαουρέγκη. Σαράς που είναι ξανά στην επίθεση, το σούτι μπάλα κοντράρι. Ο Ματζάρης πάλι βγάζει τα αντανακλαστικά του. Βγάζει προς τα έξω για τον Νίλη. Ο Νίλη κάνει το σούτι μπάλα κοντράρι στον Ατζουλά. Ο Νίλη παίρνει όμως το rebound. Τώρα το σούτι γίνεται με καλύτερες προϋποθέσεις. Πάλι στον Ατζουλά, τρίτο σούτ από τον Νίλη. Αυτή τη φορά του λέει όχι ο Μιχαήλ. Με τον Νίλη που περνάει πολύ ωραία την μπάλα στα άκρα για τον Παπαδόπουλο. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Πλατανιά. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Παπαδόπουλος να εκτελέσει. Είναι καθαρό το τάκλινγκ από τον Τασουλή. Το λέω γιατί ακούστηκαν φωνές στη συνέχεια της φάσης πάνω στον Παπαδόπουλο. Ωραία η προσποίηση του Μπόρχα. Ζητάει ο Τασουλής και παίρνει ο Τασουλής. Έχει χώρο μπροστά του ακραίου πιστοφύλακα του Αστέρα. Τον διανύει με την μπάλα στα πόδια. Δοκιμάζει και το σουτ και σκοράρει. Ο Χρήστος Τασουλής. Ευνηδιάστηκε ο Μάτζαρης, δεν περίμενε σούτα από τον Χρήστο Τασουλή. Νομίζω ότι ο ακραίος οπισθοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης δεν ξεκίνησε την προσπάθεια για να κάνει σουτ. Δείτε ξανά την προσπάθεια. Σέντρα είχε ξεκινήσει να ψάξει ο Τασουλής. Είδε τον Ματζάρη που ήταν εκτός θέσης. Το δοκίμασε με πολύ δύναμη, με αρκετά φάλτσα. Δεν μπόρεσε παρά την προσπάθειά του ο Ματζάρης να κάνει την επέμβαση. Λυρία. Είναι πολύ γρήγορος και περνάει για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος πάτησε την μπάλα να διατηρήσει την κατοχή του. Δοκιμάζει να περάσει και την σέντρα απέναντι. Έρχεται ο Νίλη χωρίς να είναι offside από πίσω. Κάνει την τρίπλα και κάνει πολύ κακό τελείωμα. Μεγάλη ευκαιρία από τον Νίλη. Τον πας τον πήρε πέρυσι το Γενάρη ο Πλατανιάς και από τότε κάνει σπουδαία καριέρα. Και τώρα είναι καλή επίθεση και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Πλατανιά. Περίου ο λόγος, ο Λουκίνας την χάνει. Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Ριέρα, ο Χαουρέγκη από καλή θέση πλασάρει στην κίνηση, αλλά πολύ άστοχα. Ένα φάουλ σαν κόρνερ, η μπάλα φτάνει μες στη μεγάλη περιοχή και χάνεται τεράστια ευκαιρία από τον Τσαμούρη.